Omega News. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Ανίποτη τραγωδία στη Λάρνακα. Αγοράκι ενός μηνός εντοπίστηκε ανέσθητο στο κρεβατάκι του. Άμεσα μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου επικαθήκοντοι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Στις κάλπες σχεδόν 10 εκατομμύρια πολίτες στην Ελλάδα για την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης. Το αποτέλεσμα του exit poll και τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Τερματίστηκε όσο ξαφνικά ξεκίνησε η ανταρσία του Πριγκόζιν εναντίον της στρατιωτικής ηγεσίας στην Ρωσία, βάζοντας τέλος στην παγκόσμια ανησυχία και στο απόλυτο χάος των 20 ωρών. Καθοριστική παρέμβαση Λουκασέγκο. Γνώριζαν για τα σχέδια του επικεφαλής των μαχητών της Βάγκνερ οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες που ενημέρωσαν Ουάσιγκτον και Λευκό Οίκο. Συντονισμένες ενέργειες των αρμόδιων αρχών απέτρεψαν την ιστάτη τρομοκρατική ενέργεια στην Κύπρο σε βάρος Ισραηλινών. Με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν φαίνεται να συνδέονται τα ύποπτα πρόσωπα. Προχωρούν στη Λευκοσία προετοιμασίες για τη νέα τριμερή συνεργασία σε ζητήματα ενέργειας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ σε περίοδο αστάθειας η αγορά στους τομείς της ενέργειας και των καυσίμων. Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση Δέδαλος που κατέδειξε το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επιχειρησιακής εκπαίδευσης της Εθνικής Φρουράς. Απόψε στις 8:10.